Τρία φαγητά τα οποία σε αδυνατίζουν. Τα τρως αυτά, φεύγει η κοιλιά. Τρως αυτά, λιώνει η λίπος. Αρνητικές θερμίδες. Φαγητό νούμερο ένα. Popcorn. Μου πει το άρα ο άλλος. Τι λες άρα, είσαι τρελός. Το popcorn έχει αλάτι. Ξέρεις πόσες θερμίδες έχει το αλάτι. Μηδέν. Πάει ο άλλος. Θα κάνω δίαιτα, θα κόψω το αλάτι. Τι ωραία. Έκοψα το αλάτι. Ανεβαίνω στη ζυγαριά. Ένα κιλό κάτω. Συγχαρητήρια. Μόλις έχασες ένα κιλό νερά. Τι έχεις κάνει. Μια τρύπα στο νερό. Καταστροφή. Και χαίρεσαι κιόλας από πάνω. Μου στέλνεις. Έχασα ένα κιλό. Τι έκανες. Έκοψα το αλάτι. Okay. Εγώ τρώω αλάτι συνέχεια. Και στις ώρες νησιάς θα φάω. Με το που ξυπνήσω θα βάλω στο λιποδιαλυτικό ρόφημα αλάτι. Κατά διάρκεια της ημέρας θα καταναλώσω αλάτι. Παιδιά, είμαι στην Ελλάδα. Έχει ζέστη, υδρώνουμε. Θέλουμε αλάτι. Το χρειαζόμαστε. Το χρειάζεται ο οργανισμός. Εντάξει. Α, λέει έχω υπέρταση. Ρε, πας καλά. Πας καλά. Το αλάτι φταίει. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που ναι, τρώει ο άλλος πάρα πολύ αλάτι. Αλλά 9 στις 10 περιπτώσεις δεν είναι αυτό. Εντάξει. Τώρα, η μαλακιά που γίνεται είναι από το υπερβολικό αλάτι πάμε στο μηδέν αλάτι. Τώρα, popcorn. Έχει αλάτι. Μια χαρά. Πολύ καλά. Μπορούμε να βάλουμε το πράσινο αλάτι. Εντάξει, και εδώ μιλάμε για τα σπιτικά popcorn. Οπότε, παίρνεις στο σπίτι, παίρνεις το καλαμπόκι. Εντάξει. Από το σούπερ μάρκετ, βάζεις αλατάκι το πράσινο. Ωραία. Και βάζεις λίγο αλατάκι. Τσα. Τελείωσε. Έχει το 1 τρίτο των θερμιδών από ό,τι θα το παίρνεις απ' έξω. Είναι σπιτικό. Μπορείς να το τρως κάθε μέρα και αδυνατίζει. Τίγκα στις φυτικές ίνες. Τίγκα στην πρωτεΐνη. Ήξερες ότι το popcorn είναι τίγκα στην πρωτεΐνη. Τίγκα στις φυτικές ίνες. Δεν το ξέρεις. Το μάθες εδώ πέρα. Οπότε, popcorn. Όπως και δίποτε. Μετά πάμε στο επόμενο φαγητό, το οποίο είναι το καρπούζι. Τώρα, το καρπούζι, εντάξει, είναι το πιο χαμηλό σε θερμίδες φαγητό με το μικρότερο όγκο. Ένα κιλό καρπούζι είναι τόσο πράγμα, ένα πράγμα τόσο. Πού να το φας αυτό. Και να θες δεν μπορείς, εντάξει. Τώρα, αν πάρεις ένα καρπούζι, το καρπούζι αυτό συνήθως είναι 10 κιλά, εντάξει. Περίπου τα 2 κιλά είναι η φλούδα, οπότε έχουμε 8 κιλά, εντάξει. Αυτό μπορείς να το φας στη διάρκεια μίας εβδομάδας, ωραία. Και δεν ξεπερνάς τις 300 θερμίδες ανά κιλό, ανά κιλό καρπουζιού, εντάξει. Ένα ολόκληρο καρπούζι σκέψου να το τρως μόνο σαν σνακ και να δυνατίζεις, εντάξει. Δεν είναι το μυστικό. Και αυτό τι είναι για κάποιον καλοφαγά, εντάξει. Άμα είσαι καλοφαγάς, αν πας να φας ένα κιλό παγωτό, καταστραφήκαμε, εντάξει. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Έρχεται το άλλο σου λέει, α, φάει αυτό, φάει ένα αυγό, φάει ένα κριτσίνι. Όχι ρε φίλε, εγώ θέλω να τρώω, να σκάω και να χορταίνω. Γιατί είμαι καλοφαγάς, τι θα φάω, καρπούζι θα φάω. Εντάξει, πάμε στο επόμενο φαγητό του καλοφαγά που αδυνατίζει, το οποίο είναι τα μανιτάρια. Εντάξει, μανιτάρια, πλευρό τους, τα μικρά, τα μεγάλα, κονσέρβα, έτοιμα. Εντάξει, άπειρες συνταγές μπορούμε να φτιάξουμε τα μανιτάρια, γεμιστά μανιτάρια, ψητά μανιτάρια, μανιτάρια σούπα. Εντάξει. Άπειρες συνταγές και έχουμε ήδη στο Instagram κάποιες από αυτές. Αν δεν με ακολουθείς, ακολούθησέ με τώρα. Έτρεξες, έφυγες, πήγες στο Instagram να με ακολουθήσεις. Εντάξει. Μανιτάρια. Φουλ χαμηλά σε θερμίδες, σχεδόν μηδέν θερμίδες. Μόνο πρωτεΐνη, μόνο φυτικές ίνες. Δύσπεπτο. Μα λέει είναι κακό το δύσπεπτο. Είναι κακό για κάποιον εντερικό. Αν είσαι εντερικό, σκέψε το. Αν όμως είσαι καλοφαγάς, θες κάτι δύσπεπτο να το φας, να κάνεις αμάν να πούμε να το χωνέψεις. Μπας και ηρεμήσεις επιτέλους και σταματήσεις και βάλεις και το κουτάλι κάτω και σταματήσεις να τρως τόσο πολύ. Έτσι. Το θες το δύσπεπτο. Εντάξει, και στο λέω εγώ σαν πρώην καλοφαγάς. Οπότε αυτά είναι τα τρία φαγητά που πρέπει να τρως όπως και δίποτε κάθε μία μέρα για να δυνατήσεις. Για περισσότερα μυστικά και αν έχεις απορίες, ακολούθησε με στο Instagram και στείλε μου μήνυμα τώρα.